Το ΚΚΕ σε κάθε νομοσχέδιο τοποθετείται με κριτήριο ποιον υπηρετούν οι ρυθμίσεις που αποφασίζει να νομοθετήσει η κυβέρνηση. Στο νομοσχέδιο τοποθετήκαμε και στις τρεις συνεδριάσεις, αποκαλύπτοντας ότι στόχος αυτών των ρυθμίσεων είναι η πλήρης απελευθέρωση της δράσης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τη θέση μας αυτή επιβεβαίωσαν και φορείς των μικρών επιχειρηματιών με τις διαφωνίες που κατέθεσαν στην Επιτροπή στη χθεσινή συνεδρίαση. Ο Υφυπουργός, ο κ. Παπαθωμάς, χθες μας κάλεσε να ψηφίσουμε για το νομοσχέδιο αφορά τους μικρούς και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι μικροί επιχειρηματίες ή αυταπασχολούμενοι είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουν μειωμένα εισοδήματα και αυξημένα χρέη. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο εξελίσσεται ένα δράμα για μεγάλο αριθμό. Το ΚΚΕ τον Ιανουάριο κατέθεσε πρόταση νόμου για τη στήριξή τους που η κυβέρνηση δεν την έφερε για συζήτηση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι νέα χρέη προσθέτονται σε αυτά που βάρυναν τους αυταπασχολούμενους και πριν από την πανδημία και την κρίση. Τα μέτρα που προτείνει το ΚΚΕ είναι επίγοντα και αναγκαία για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το ΚΚΕ στην πρόταση νόμου απαιτεί μεταξύ άλλων για ελεύθερους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, αγροτεκτηνοτρόφους, ψαράδες, τη χορήγηση αποζημίωση ειδικού σκοπού, 1.000 ευρώ για κάθε μήνα από τον Οκτώβρη του 20 και μετά, και για όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας. Διαγραφή τόκων και μείωση των οφειλών προς τράπεζες, μείωση των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών. Επίσης, πάυση των κατασχέσεων και πληστηριασμών και απαλλαγές από δημοτικά τέλη και μισθώματα δημοτικών εγκαταστάσεων. Τα μέτρα που προτείνει το ΚΚΕ αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, αγροκτηνοτρόφους και ψαράδες με συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ το έτος του 2019, προς αυξηνόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Το εισόδημα αυτό, μέχρι της πρότασης νόμου, ορίζεται ως αφορολόγητο. Αυτά απασχολούν τους βιοπαλαιστές επαγγελματίες και όχι η απελευθέρωση που αξιώνει το μεγάλο κεφάλαιο. Η κυβέρνηση, ενώ απελευθερώνει πλήρως τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων, καταργώντας κάθε ρύθμιση που την εμποδίζει, από την άλλη επιδιώκει να εμποδίσει με κάθε τρόπο και μέσο τη δράση των εργαζομένων, τους αγώνες του για διεκδίκηση των πραγματικών αναγκών, συνεχίζει με ένταση την επίθεση στους εργαζόμενους και τον λαό. Το αντεργατικό έκτομα που προβάλλει κάθε μέρα ο Υπουργός του Δεκάωρου, ο κύριος Χατζηδάκης, ικανοποιεί την απέτηση του μεγάλου κεφαλαίου που ποτέ δεν συμφώνησε με το 8ωρο για κατάργηση μιας κατάκτησης 101 χρόνων στη χώρα μας και 135 χρόνων από την εξέγερση του Σικάγου. Αλήθεια, ποιον υπηρετεί αυτό το έκτομα, τους εργαζόμενους ή το κεφάλαιο? Τι σημαίνει 10 ώρες δουλειάς, 6 μήνες το καλοκαίρι για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και 6 ώρες το χειμώνα, όπως χωρίς ντροπή δηλώνει ο κ. Χατζηδάκης? Ποιον υπηρετεί, τους εργαζόμενους στον τουρισμό ή τους μεγάλους ομίλους στον τουρισμό? Τι σημαίνει το 10ωρο για την υγεία του εργαζόμενου, για την οικογενειακή και κοινωνική ζωή? Τι θέλετε, τον εργαζόμενο ένα γραμμάζι που θα δουλεύει ασταμάτητα και όταν αρχίζει να ρετάρει να το πετάτε? Ναι, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Και είναι το κέρδος και όχι οι ανάγκες του λαού. Αυτόν υπηρετείτε, κύριοι. Σήμερα που η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας οδήγησε στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, στην παραγωγή αμύθιτου πλούτου, αντί να μειώνεται ο χρόνος εργασίας, το κεφάλαιο απαιτεί την αύξηση και την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου, ανατρέποντας τη ζωή του εργαζόμενου, οδηγώντας στην απόλυτη εξαθλίωση. Αυτό είναι πρόοδος ή μεσαίωνας? Ποιος χαρακτηρίζει πρόοδο μια τέτοια εξέλιξη? Σαφώς οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι πολυεθνικές και το πολιτικό του προσωπικό. Αυτοί που διαμορφώνουν την κόλαση για την πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Αυτή είναι η κασέτα για σας, κύριοι. Γιατί αυτό είπε ο κ. Γιουργιάδης, ότι εμείς σαν ΚΚΕ βάλαμε την κασέτα μας. Η δική σας κασέτα είναι αυτή. Η βαρβαρότητα που υπηρετείτε. Τα πάντα όλα για το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Για την κερδοφορία των μονοπωλιακών και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Που εκμεταλλεύονται εργαζόμενους, αυταπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες. Ο εχθρός είναι ο ίδιος, η εξουσία των μονοπωλιακών ομίλων. Η δική μας λοιπόν κασέτα είναι οι ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτούς υπηρετούμε. Με όλες τις προτάσεις νόμου που καταθέτουμε, υπερασπίζουμε τη ζωή, την υγεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων, των αυταπασχολουμένων, των βιοπαλιστών αγροτών και κτηνοτρόφων των μικρών επαγγελματιών. Για εσάς, προτεραιότητα είναι η λειτουργία της καταριστικής οικονομίας. Για μας, η ζωή, η υγεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού. Εσείς και με αυτό το νομοσχέδιο. Απ' τη μία καταργείται κάθε διαδικασία για την αδειοδότηση στους επιχειρηματικούς ομίλους που αφορούν όρους ασφάλειας και δημόσιας υγείας, καταργείται ουσιαστικά τους ελέγχους, απελευθερώνεται πλήρως τη δράση τους και απ' την άλλη θέλετε να εξασφαλίσετε με το αντεργατικό, αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο αυτή την προοπτική, θέτοντας διαρκώς νέα εμπόδια στην οργάνωση των εργαζομένων, στη διεκδίκηση της ζωής που δικαιούνται, ποινικοποιώντας παραπέρα κάθε αγοραστική διεκδίκηση. Το νομοσχέδιο λοιπόν συμπληρώνει το μνημονιακό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ το 44-42 του 2016. Αυτόν τον νόμο συνεχίζει η διαβήνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μνημονιακή υποχρέωση απέτηση των βιομηχάνων και άλλων επιχειρηματιών, γιατί ακριβώς προσαρμόζει τις δομές του αστικού κράτους στις σημερινές ανάγκες του κεφαλαίου, καταργεί τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους των επιχειρήσεων και οδηγεί σε καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης. Καταργείται τους εκ των προτέρων ελέγχους, όπως τεχνικές μελέτες, ζητήματα προστασίας της δημόσιας υγείας και άλλα. Οι 11 δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αφορούν περιπτώσεις όπου υπάρχουν ζητήματα κινδύνου δημοσίου συμφέροντος. Αυτά λοιπόν εσείς τα εντάσσετε στη διαδικασία του άρθρου 5 του νόμου 44-42 του 2016, που αφορούν υπαγωγή στη διαδικασία της απλής γνωστοποίησης, δηλαδή δεν απαιτείται έλλειψη αναγκαίων αδειών για τη λειτουργία της δραστηριότητας στον χώρο άσκησης, αλλά μόνο η γνωστοποίηση μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος άσκησης αρμοδιοτήτων και ελέγχων και η τήρηση των όποιων δικαιολογητικών για περίπτωση που γίνει κάποια στιγμή έλεγχος από το αρμόδιο ελεγκτικό φορέα, είτε βέβαια αυτά εντάσσονται στη διαδικασία του άρθρου 7 του νόμου πάλι του 2016 που αφορά υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης, δηλαδή πριν τη διαδικασία της γνωστοποίησης, όπως το άρθρο 5 απαιτείται να πάρει η έγκριση εγκατάστασης ή και λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας που γίνεται πάλι μέσω της πλατφόρμας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με τη λογική της απρόστασης των διαδικασιών εγκατάστασης της άδειας, έναρξη λειτουργίας, γιατί σε αρκετούς κλάδους υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας, δημόσιας υγείας, είτε για τις εγκαταστάσεις, είτε για την επάρκεια ακόμα και την ασφάλεια του προσωπικού. Στο άρθρο 32 για το βιομηχανικό πάρκο στα Ινόφυτα εκφράζουμε την πλήρη διαφωνία μας. Στην περιοχή οι βιομηχανίες αλωνίζουν ανενόχλητες. Έχουν οδηγήσει σε περιβαλλοντολογικά εγκλήματα. Είναι γνωστή η μόλυνση του εσωπού με το εξασθενές χρώμιο. Η ανησυχία των κατοίκων της περιοχής μεγαλώνει από την πρόθεση δημιουργίας μονάδας επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων στην περιοχή. Για τη στήριξη των μεγάλων βιομηχανιών και των σχεδιασμών τους, καταργείται και τον όρο της συνένεσης του 55% των ιδιοκτητών στην περιοχή, βγάζοντάς τους έξω, πετάγοντάς τους έξω από τα όποια στρέμματα είχαν στην ιδιοκτησία τους, που ίσως και καλλιεργούσαν. Διαφωνούμε με τη μεταφορά του εμπορικού σήματος στον οργανισμό βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σε έναν οργανισμό ιδιωτικού δικαίου. Μπορεί να είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, όπως λέει ο Υπουργός σήμερα, αλλά και άλλοι τέτοιοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης έχουν φύγει και έχουν πάει σε ιδιώτες. Πολύ εύκολα μπορεί αυτός ο οργανισμός, όπως είπα και χθες, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να γίνει ένα παράρτημα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Αυτοί που θα στερηθούν ή θα δυσκολευτούν για το σήμα θα είναι οι μικροί επαγγελματίες, οι αυταπασχολούμενοι και όχι οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Όχι ότι σήμερα βέβαια ο οργανισμός δεν έχει τέτοια λειτουργία για να υπηρετήσει το ΣΕΒ. Αυτή έχει. Τέλος για το άρθρο 60 για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Με τη διάσπαση της άδειας, μία στην ΑΕ ελληνικά ναυπηγεία και μία στην ΑΕ ΕΤΑΔ, ακινήτων του Δημοσίου, θέλετε να διευκολύνετε την πώληση. Ήδη καταργήσατε τη δομή των προσφύγων. Προωθείται την ιδιωτικοποίηση με τους δύο νέους διαγωνισμούς μετά το Πάσχα, όπως διαρρέει η κυβέρνηση στον τύπο. Τα 350 στρέμματα που έχει κάθε εταιρεία ιδιωτικοποιούνται. Ο βασικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις βρίσκονται στα 350 στρέμματα του ειδικού διαχειριστή και στην έκταση της ΕΠΑΔ υπάρχει η μεγάλη χτιστή δεξαμενή. Μεγάλες επιχειρήσεις logistics θέλουν αυτή την έκταση. Για τους εργαζόμενους δεν υπάρχει καμία μερίμνα για τη συνέχεια στη δουλειά τους με όλα τα δικαιώματα. Καμιά μερίμνα για την καταβολή των δουλευμένων τους. Τέλος, σημειώνουμε ότι όποια μέτρα απελευθέρωσης δράσης του κεφαλαίου θα επιδεινώσουν τους όρους ζωής των εργαζομένων και των βιοπαλαιστών της πόλης και της υπαίθρου. Για την εργατική τάξη, τους βιοπαλαιστές της πόλης και της υπαίθρου, δύο είναι οι δρόμοι ανάπτυξης. Ο ένας είναι αυτός που ζει η μεγάλη πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Αυτός που χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς κρίσεις, τους πολέμους και τη μεγάλη εκμετάλλευση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Στην περίοδο της πανδημίας έδειξε το αδίστακτο πρόσωπο απέναντι στους πολλούς, με αποτέλεσμα εκατομμύρια νεκρούς όλο τον κόσμο. Είναι ένα σύστημα που στέκεται εμπόδιο στην πρόοδο, στην ευημερία του λαού. Είναι αυτό που οδηγεί στη φτώχεια, την εξαθλίωση, τη μακροχρόνια ενεργεία. Όποιο παραγωγικό μοντέλο κι αν έχει επιλεγεί, όσα μέτρα κι αν έχουν πάρθει, οι κρίσεις δεν έχουν σταματήσει. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Τα μεγάλα διέξοδα των εργαζομένων και του λαού, η επιδείνωση των όρων ζωής, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την αξιοποίηση του πλαισίου άξισης οικονομικών δραστηριοτήτων ενισχύει, διευκολύνει τη δράση των μεγάλων ομήρων που ευθύνονται για όλα όσα ζει ο λαός μας. Το κράτος δεν είναι ουδέτερο. Υπηρετεί την αστική τάξη που έχει την εξουσία και με τις λειτουργίες του διευκολύνει τη δράση της, θωρακίζει την εξουσία της. Είναι παρόν το κράτος αυτό σε κάθε αξίωση του κεφαλαίου, σε κάθε ανάγκη. Ό,τι στέκεται εμπόδιο το καταργεί. Όταν όμως είναι να εγκρίνει συντάξεις, να αποδώσει τις οφειλές, τα αναδρομικά, τότε προβάλλει τη δημοσιονομική κατάσταση. Ουσιαστικά προχωρά σε αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό από τους συνταξιούχους, με καθυστερήσεις της σύνταξής τους έως και 5 χρόνια. Ο δρόμος ανάπτυξης που έχει ως κύριο το κέρδος έρχεται σε αντίθεση με τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Στέκεται εμπόδιο στην ικανοποίηση των αναγκών που δημιουργούνται από την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας. Η μόνη λύση είναι η νέα μορφή οργάνωση της οικονομίας με την εργατική τάξη που μόνο αυτή μπορεί να σχεδιάσει την ανάπτυξη κάθε παραγωγικής δυνατότητας. Με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και του λαού. Με τη δική της εξουσία, τον κεντρικό σχεδιασμό και τη συμμετοχή και τον εργατικό έλεγχο μπορεί να διασφαλιστεί το περιβάλλον, η ασφάλεια του λαού και κάθε άλλη δραστηριότητα. Οι εργαζόμενοι έχουν μόνο να ωφεληθούν από αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης. Όσο καθυστερούν να το κάνουν, δική τους υπόθεση, οι συνέπειες θα είναι συνεχείς, μεγαλύτερες και οι όροι ζωής ακόμα χειρότεροι. Δεν μπορεί να ανέχονται να παράγουν αμύθιτο το πλούτο και να στερούνται ακόμα και το πιάτο με το φαΐ. Μπροστά η εργατική τάξη έχει αγώνες σκληρούς. Θα τους δώσει με όποια εμπόδια και αν επιχειρήσετε να βάλετε. Η 6 Μάη, η μέρα απεργιακής συγκέντρωσης, η μέρα απεργίας των εργατών θα δώσει το μήνυμα εδώ από το Σύνταγμα, κάτω τα χέρια από τις κατακτήσεις, από το 8ωρο και εδώ διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού.